Μπορώ να καταλάβω, κύριε Κούγια, τι συμβαίνει εδώ. Ακούστε τι συμβαίνει. Υπενήσεστε ότι υπάρχει κάποια σκευωρία σε βάρος της Ρούλας Πιχτηρίγου. Όχι, τι συνέβη. Ή ότι η σύνθεση του δικαστηρίου είναι τέτοια που δεν προστατεύονται τα δικαιώματά της, δεν προστατεύεται το δικαίωμά της να δικαστεί έντιμα. Ευθέως σας το πω. Το δικαστήριο με τις αποφάσεις της παρεμβητή του σκύρε. Γιατί με διακόψατε και δεν ολοκλήρωσα που θέλω να πω. Ο Μπουζιάννης λοιπόν τι είπε. Μου άλλαξαν την κατάθεσή μου. Διαβάστε την ιατροδικαστική έκθεση. Είμαι κατηγορηματικός. Γιατί οι γιατροί στο Παίδων ισχυρίζονταν ότι το παιδί είχε πεθάνει και μετά ότι έκαναν διαδικασία ανανύψεως και χρησιμοποίησαν κάποια φάρμακα. Ο Μπουζιάννης τι είπε. Το παιδί δεν είχε πεθάνει. Τα φάρμακα που βρέθηκαν στο παιδί χορηγήθηκαν κατά τη διαδικασία της διασωλήνωσης. Μεταξύ των φαρμάκων και τα μήνυ. Αυτομάτως καταλαβαίνετε τι συνέβη. Και τι είπε ακόμα ο Μπουζιάννης. Καλέστε εδώ τον κύριο Θεοχάρη, τον καθηγητή παθογνωμονητικής και την καθηγήτρια τοξικολογίας, την κυρία Λευκίδου, οι οποίοι δεν βρήκαν τίποτα. Θα επιμείνω στο ερώτημά μου. Ορίστε. Θα επιμείνω στο ερώτημά μου. Να τελειώσω. Όχι, με συγχωρείτε. Θα τελειώσει ο χρόνο. Δεν έχω άπειρο χρόνο. Θα τελειώσει, γι' αυτό σα λέω. Θα τελειώσει ο χρόνο. Δεν θα καταλάβει κανεί τίποτα. Κύριε Κούγια, εδώ δεν είναι ακροαματική διαδικασία. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμο. Ναι, αλλά εγώ θέλω να κάνω ερωτήματα. Γι' αυτό είστε εδώ. Όχι για να αγορεύσετε όπω θέλετε. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Παρακαλώ, σας ρωτάω κάτι πολύ απλό. Εγώ νομίζω ότι έχετε στοιχειώδη εμπειρία. Τα είπατε στο δικαστήριο. Ορίστε. Και αν τα είπατε στο δικαστήριο, γιατί δεν εμπιστεύεστε την κρίση του και παρετήστε καταγγέλλοντας. Μάλλον δεν διαβάσατε καθόλου την ανακοίνωση. Αφήστε τώρα τα ίδια. Τώρα μη σας φταίω εγώ πάλι. Εσείς δεν φταίτε. Τα ερωτήματα. Εσείς δεν φταίτε τίποτα. Διάβασα και την ανακοίνωση. Εσείς με καλέσατε και εδώ και αποδέχτηκα. Τώρα τρώμε το χρόνο, και δεν καταλαβαίνω. Μια απάντηση απλή μπορείτε να μου δώσετε. Τι απάντηση να σας δώσω. Αμφισβητείτε ότι το δικαστήριο θα δικάσει έντιμα. Βέβαια το αμφισβητώ, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί αυτό πείτε. Για ποιο λόγο. Μη μας λέτε αυτά που είπατε στο δικαστήριο. Θα τα κρίνει το δικαστήριο. Εγώ, ούτε οι θεατές μας είναι σε θέση να εκτιμήσουν αν αυτά που μας λέτε αντικρούονται ή όχι από άλλες μαρτυρίες. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε τη δίκη εδώ, κύριε Κούγια. Μη φωνάζετε. Είναι αντιδεοντολογικό. Μη φωνάζετε. Όχι, εμείστε. Να μην μας κατηγορείτε. Έχετε ξαναφωνάξει και σας βγήκε σε κακό. Εύκολα. Μη φωνάζετε. Εύκολα. Έχετε ξαναφωνάξει και σας βγήκε σε κακό. Και δικαιώθηκα πάντοτε. Μην φτάσουμε πάλι στα άκρα. Παρακαλώ. Λοιπόν, ευθέως. Παρακαλώ. Το δικαστήριο είναι προκατηλημένο. Για ποιο λόγο. Για σας εξηγήσω.